χθεσινό κύμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων σε πόλεις της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, με τεράστιες διακοπές ρεύματος μόνο τυχαίο δεν ήταν, αφού αφορούσε εκτός όλων των άλλων τις γραμμές ανεφοδιασμού της Ουκρανίας από τη Δύση. Για να υλοποιηθεί το σχέδιο μακρύ χέρι του γνωστού πλέον Ρώσου πτεράρχου Σουροβίκιν, τα εργοστάσια πίσω στα ουράλια όρη δουλεύουν στο φουλ, όπως αναφέρουν και ρωσικέ πηγέ. Οι πληροφορίε των μέσων μαζική ενημέρωση λένε ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια στα Ουράλια δουλεύουν στο φουλ για να παράγουν νέο εξοπλισμό εχμής για τον ρωσικό στρατό με όλων των ειδών τα συστήματα. Πολλοί ειδικοί αναφέρουν ότι κάποιοι ουσιαστικά ξύπνησαν την ρωσική αρκούδα που θυμήθηκε άλλε εποχέ και τώρα θα δούμε πολλέ εκπλήξει στο ουκρανικό έδαφο. Η Μόσχα, στο πλαίσιο αυτό. Ανακοίνωσε ότι η παραγωγή του διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου Σαρμάτ ξεκίνησε και δεν πρόκειται να σταματήσει, βάζοντα σε σκέψει πολλού για τι προθέσει του Πούτιν. Ο μόνιμο αντιπρόσωπο τη Ρωσία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Βασίλη Νεμπέντζια, είπε ότι οι ενέργειε τη Μόσχα είναι μια απάντηση στην προμήθεια τη Ουκρανία με δυτικά όπλα και στι απερίσκεπτε εκκλήσει του Κιέβου για στρατιωτική νίκη. Ο ίδιο. Κατηγόρησε επίση την Ουκρανική Αεροπορική Άμυνα για απώλειε αμάχων και ζημιέ σε μη στρατιωτικέ υποδομέ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, υπενθυμίζοντα την τοποθέτηση Ουκρανικών συστημάτων Αεράμυνας σε κατοικημένε περιοχέ, κάτι που φυσικά δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ο Ρωσικό στρατό, κατά τη διάρκεια του χθεσινού μαζικού κύματο πυράβλων, έπληξε όλου του καθορισμένου στόχου, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Τα πλήγματα διέκοψαν τη μεταφορά Ουκρανικών στρατιωτικών εφεδριών, οπλισμού και πυρομαχικών στι περιοχέ των εχθροπραξιών σε σιδηροδρομικού σειρμού. Οι δυνάμει του ΝΑΤΟ διεξήγαγαν στρατιωτική άσκηση για να δοκιμάσουν την αεροπορική και πυραυλική άμυνα τη Συμμαχία στην Ρουμανία περίπου μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ενό αδέσποτου πυράβλου στην Πολωνία, η πτώση του οποίου έβγαλε στο φω τα κενά στην ασπίδα τη Συμμαχία. Οι κινήσει και οι εξελίξει με του συνεχεί ρωσικού βομβαρδισμού στο Ουκρανικό έδαφο δείχνουν ότι το ατύχημα δεν θα αποφευχθεί, αλλά δεν θα έχουμε και παγκόσμιο πόλεμο από τυχαίο γεγονό. Όσο συνομιλούν έστω και παρεσκηνιακά Ρώσοι και Αμερικανοί, λύση ελπίζουμε ότι θα δοθεί για την Ουκρανία, το πρόβλημα θα είναι αν η Κίνα εισβάλλει στην Ταϊβάν, αλλάζοντα τι παγκόσμιε ισορροπίε έναντι των ΗΠΑ και τη Δύση γενικότερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.